Και ότε έγινε ετών 12, αφού ανέβησαν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής, ποιος έγινε ετών 12? Ο Κύριος, ο Χριστός, ο Θεός και Λόγος. Εκείνος εις τον οποίον δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος ημερών, καταδέχεται να λάβει μορφή ενός 12χρονου παιδίου. Εκείνος που είναι αγενεολόγητος καταδέχεται να μπει στην ανθρώπινη γενεαλογία, στο ανθρώπινο γενεαλογικό δέντρο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει να του αλλάξει τη ζωή. Γιατί δεν είναι ένας Θεός που περιορίζεται να αποστέλει φυρμάνια και εντολές από τον ουρανό και εν τη αυτή περιπτώσει οι αυλικοί του οφείλουν να κόψουν το κεφάλι τους, να βρουν τρόπο πώς θα τις εκτελέσουν. Γίνεται ένας από αυτούς. Γίνεται μωρό, γίνεται παιδί και μεγαλώνει. Για να δώσει σε κάθε άνθρωπο να καταλάβει ότι ο Θεός είναι και ο μόνος που μπορεί να τον αισθανθεί πραγματικά, τον άνθρωπο. Και είναι ο μόνος που μπορεί να αναλάβει κάθε αδιέξοδο και να δώσει απαντήσεις σε δυσεπίλητα ερωτήματα.